Σαν τον Ναϊνάι δεν έχει, κυρίες και κύριοι, δεν ξεχνάς ποτέ τα λόγια. Εδώ είμαστε και σήμερα κουρδισμένοι, έτοιμοι. Καλώς ήρθατε στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του Λίμερο 107,4. Τσατσαρός Κωστής, η αφεντομουτσουνάρα μου στο μικρόφωνο. Με όλους σας εκεί πέρα έξω πάμε για την εκπομπή. Ποιος αυτός, ένα μηδέν. Πες μας, Αντώνη. Όταν ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω. Μόνο mainstream, μόνο ποιότητα. Αμφιταλαντεύτηκα σήμερα με την κομμάτι να μπω. Ήμουνα μεταξύ Τσεζάρια Εβόρα, την Ξυπόλη Δίβα από τον Κάπο Βέρντε και Αντώνη Καρδαμίλη. Προτίμησα τον Αντώνη Καρδαμίλη. Γιατί η Τσεζάρια Εβόρα θα έδινε 52 απόδοση σε ένα σχετικό κουπόνι. Εμείς πήγαμε στο 1-0-5. Τι κάνεις, Αντώνη Καρδαμίλη, πες μας. Τι κάνεις. Παντού ρωτώ και ψάχνω να σε βρω. Τις μαγισσές παντού ρωτώ. Αλφα Πάρκ, χορηγούκλα της εκπομπής. Ήδη αναβοζίνουν τα λαμπιόνια. Πάμε να παίξουμε και σήμερα, αύριο. Τι αύριο, σήμερα Παρασκευή. Σήμερα κληρώνουμε hotel Λίθος Spa. Μία διανυκτέρευση με πρωινό σε ένα καταπληκτικό μέρος, πετρόκτιστο. Αύριο Σάββατο, γεια σας. Αντίο Ζωή, Ελένη Κατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου. Στο ρόλο του μικρού λούστρου, κυρίες και κύριοι, ο Αλ Πατσίνο. Σε μια παρουσία έκπληξη. Αλ, σε ευχαριστούμε για τα μηνύματα στο κινητό. Ευχαριστούμε για το σινιάλο που λέγανε κάποτε σε κάποια ραδιόφωνα. Και έχει μείνει μοναχός. Κλάψε. Εδώ που λέει την πρόζα είναι όλα τα λεφτά. Γιατί. Γιατί. Ναι. Μίλησε μας. Πες μας τον καημό σου. Βγάλ το από μέσα σου, αγόρι μου. Βγάλ το. Τώρα έρχομαι στις γραμμές. Κάνω promotion. Ω, κλαίει. Κλαρίνο κλαίει. Ελπίζω να σας βρίσκουμε σε καλή κατάσταση. Είτε γυρίζετε από τη δουλειά, είτε είστε παδιγεδευμένοι στο αυτοκίνητο, είτε φεύγετε τώρα για δουλειά. Όπου και να βρίσκεις, τη θετική μας άβρα, τη θετική μας ενέργεια σας μεταφέρουμε. Πού θα βρω. Έρχομαι τώρα. Τώρα έρχομαι, ρε παιδί μου. Θέλω να. Θέλω λίγο την πρόζα. Δεν μπορώ να ακούσω την πρόζα λίγο. Τώρα, πες μας. Γιατί. Γιατί να ψάχνω μάγισσες. Έλατε, έλα φιλαράκι μου, γιατί. Γιατί. Γιατί να ψάχνω μάγισσες. Γιατί. Τερερε. Φεύγω από αυτό και πάω σε αυτό. Και πάω στις γραμμές. 23-10, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνει κανείς. Και όχι μόνο κανείς, και άλλες ράτσες σκύλων. Ούτε Ροτβάιλερ, ούτε Κόκερ Σπάνιελ, όχι μόνο κανείς. Ούτε καν Λαμπραντόρ. Το Λαμπραντόρ δεν θα μπορούσε να είναι μεγάλος φόρος. Ο Ζαζάκ Λαμπραντόρ ξεκίνησε από την Παστιά, έπαιξε ένα φεγγάρι στη Σεντετιέν. Δόθηκε δανεικός στην Παρί Σεν Ζερμέν. Δεν μακροημέρευσε εκεί και γύρισε και έπαιξε στη Νις για 4 χρόνια όπου τέλειωσε για την καριέρα του. Πάμε γραμμές. Χαίρετε. Είμαι βαθιάς συγκινημένος. Για το άτομό σου. Είμαι το ίδιο βαθιά συγκινημένος και για το δικό σου άτομο. Έχεις κορμί αράβικο. Σήκω χόρεψε κουκλί μου, να σε δω, να σε χαρώ. Πες μου κι άλλα, πες μου κι άλλα. Δεν μπορώ να ετούμε δυο κεφάλια. Ήρθες και πάλι, τρελό μας καρναβάλι. Ακούστε και αυτό, ακούστε και αυτό. Κι όνει είναι αυτό. Ποιο να είναι αυτό, ποιος να είναι άραγε αυτός. Τρία πουλάκια. Δεν το ξέρετε ποιο είναι. Δεν το ξέρετε ποιο είναι το κομμάτι. Ποιος το τραγουδάει. Να ακούσω τώρα, είναι σαν να βγαίνει από κουσερβοκούτι ο ήχος. Ποιος το χωρίζει αυτό. Αυτός ένα μηδέν. Μπράβο. Κατάλαβες ποιο είναι αυτό. Φίλε, είναι παλιός Καζατζίδης. Άντε μπράβο. Πω, Στέλιος, η φωνή του είναι, τι να σου πω δηλαδή εδώ. Ναι. Παιδάκι. Στο Viber,
με τον αντίστοιχο άνθρωπο που κατάλαβες ποιον εννοώ. Ναι. Κατάλαβες. Δεν κατάλαβα, εντάξει, αλλά οκ. Okay. Στον άνθρωπο που εννοώ, αυτός με το αλεύρι. Το αλεύρι. Κατάλαβες. Αγόρι μου. Ένα βιντεάκι και το αναφέρει πάτω, από κάτω. Μπράβο. Και γράφει, έχεις κορμί αράπικο. Πάρα πολύ χαίρομαι. Εγώ αποκλείται να έχω κορμί αράπικο. Εσύ έχεις και όλο κορμί έτσι. Εσύ έχεις σαν Γκλον Βαν Ντάμ. Αν έχω, φίλε, όλους αυτούς που είπες και τους τέσσερις τους δέρνω, έτσι. Και τον Ζαν και τον Γκλοντ και τον Βαν και τον Ντάμ. Όλους. Όλοι μαζί και τους κάνεις Άγια Χαρντάν. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Θα δείξει το πράγμα. Τι να δείξει, φίλε, εγώ θέλω αυτοπεποίθηση. Αντίστροφη μέτρηση. Γιατί σου είχα εγώ κάτι ωραίο, αλλά τέλος πάντων, σου είχα εγώ πέντε λέξεις με αλεύρια. Θέλω φαντάσματα και κότες. Να μου πεις. Πέντε ξένους ποδοσφαιριστές που το όνομά τους αρχίζει από μη. Πάμε, εύκολο. Μαραντόνα. Ναι. Μαρού... Μάτος. Μάτος, ωραίος. Μάτος. Μαρούπα. Μαρούπα, Μαρούπα, ναι, ναι. Μάικλ. Μάικλ. Ο Μάικλ Τζόρνταν. Ο Μάικλ Τζόρνταν, βεβαίως, παικτάρα. Ναι, ναι. Και ο Μάικ Γκουσγούνης. Ο Μάικ Γκουσγούνης. Ναι. Κάτσε τον Γκουσγούνη. Μάικ το λέγανε τον Γκουσγούνη στο μικρό. Στο παρατσούκλι. Ο ξάδερφός του είναι, είναι ο ξάδερφός του, ο χαμένος. Λοιπόν, θα στο δώσω, φιλέ, θα στο δώσω. Πάρε και τον κόγκ. Πάρε και το χειροκρότημα τα κορίτσια. Δίνω σήμερα, δίνω και μία εγκυκλοπαίδεια 540 σελίδες από το μπάσκετ, από το επίσημο, την επίσημη εγκυκλοπαίδεια του μπάσκετ του ΠΑΟΚ, να ξέρετε. Κυριακή όλη τούμπα, 30.000 και βάλε. Όλοι με όφη. 30.000 το λιγότερο κανονικά. Και την Τετάρτη παίζουμε κανονικά να κερδίσουμε, παίζουμε πίσω. Παθητικά, έτσι. Αυτό. Μπράβο, παθητικά καμιά φορά πίσω, μπροστά. Φιλιά. Φιλιά, γεια σου Μιτσάκο. Πάμε. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλησπέρα. Καλό στο κορίτσι, καλό στη φωνή, καλό στο παιδάκι. Καλούσα λοιπόν και σήμερα. Βεβαίως, καλώς ήρθες στην παρέα μας, αγαπημένη. Ευχαριστώ Κωστή μου, καλώς σας βρίσκω όλους. Γεια σου Νάντια. Γεια. Τι γίνεται, είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Βεβαίως. Σε ακούμε. Βέβαια, σε ακούμε. Κάτσε να χαμηλώσω γαλιά γιατί να ανοίξω τις γραμμές για την άλλα τέσσερα λαμπιόνια που αναβοσβήνουν. Και σε ακούμε. Με προσήλωση και σεβασμό. Για πες. Βρε μη φοβήσεις τον άνθρωπο λουλα μου, μαρικούλα μου. Ωραίο σου φεριό και να ναι γκουρπάν. Ωρε και να μασάει τα σιδέρα λουλα μου, κορούλα μου. Ωρε και να το καταπίνει. Ναι, γουρπάν. Άιντε, άιντε, μπαρμπάγια, κακή. Πούντο, 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 μάρι, κακή. Σαρακιά τη γανίζει με στο μαγεριό. Εγώ θα σου το πάρω και θα το παντρευτώ. Κυρίες και κύριοι. Ο πατής, δώσε και την πρίκα της. Γεια σου ρε Νάντια με τα ωραία σου. Δυσκολότατο, με τα ωραία σου. Δυσκολότατο κομμάτι με πρόζα και στην αρχή. Πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι που το φέρνεις εις πέρας με άριστο βαθμό, κυρίες και κύριοι, Νάντια. Αποθεώνεσαι. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Κωστή. Η παρέα μας είναι αυτή που μετράει. Γεια σου, Νάντια μου. Σε φιλώ, σε φιλώ. Σε έβαλα ήδη, σε έβαλα ήδη. Φιλιά, φιλιά. Να θυμίσω και πάλι, κληρώνουμε μία εγκυκλοπαίδεια 550 σελίδες για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ με σκληρό εξώφυλλο, με ηλουστρασιόν χαρτί, ένα υπέροχο δώρο σήμερα. Και στο τέλος θα κληρώσουμε, θα βγάλουμε και το hotel Lithos & Spa. Σήμερα, με όλα τα μηνύματα, όλα τα τηλέφωνα της εβδομάδας, να κληρώσουμε ένα τυχερό, έτσι.
για να πάει για μια διανυκτέρευση για δύο μέρες με πρωινό μέσα. Χαίρετε. Ναι. Χαίρετε. Κωστή. Καλώς το παιδί. Να σου λουμουντρούχουν και καραπιπερίτσα. Αλλά φίλε δεν έχει ρε παιδιά. Με ρωτάνε οι καινούργοι ακροατές τι είναι. Τι είναι αυτό μόνο που τα ακούς αυτό καταλαβαίνεις. Μα όχι, τι είναι αυτό λέει που λες. Αυτό το... Μα τι είναι ρε παιδιά, δηλαδή το σουλουμουντρούχουν και καραπιπερί. Πώς είναι, τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι, τι να εξηγούμε τώρα. Μπορείς να εξηγήσεις, φίλε. Εγώ δεν το ξέρω, αλλά μόνο έτσι πώς το λες την έκφραση καταλαβαίνεις, ρε παιδιά. Κολλάει παντού. Εύχομαι να σας είναι χρήσιμη η έκφραση, δηλαδή χρησιμοποιήστε τη παντού. Τι ζουμουσάκια είμαστε. Παντού, παντού χρησιμοποιήστε τη. Δηλαδή ελεύθερα, ελεύθερα, έχετε το ελεύθερο. Έτσι. Βγαίνω πάλι μετά την κυρία Νάντια. Πώς ζηλεύω, ρε συνάχα φωνή, αλλά μαζί να τραγουδάω εγώ. Μπορεί να κρεμιστεί και το στούντιο εκεί πέρα. Δεν πειράζει, φίλο, όταν θα θελήσουμε να κάνουμε. Είναι καινούριο το στούντιο. Όταν παλιώσει, θα συμφωνάσουμε για την ανακαίνιση. Τι θα παίξουμε σήμερα. Θα παίξουμε σήμερα. Αντίστροφη μέτρηση. Αντίστροφη μέτρηση. Εσύ δεν. Εγώ δεν αλλάζει. Το έχουμε πάρει. Εσύ είσαι φίλε φραντζάιζ. Έχουμε βγάλει και ένα παρατσούκλι. Πώς να είμαι, ο αντίστροφη μέτρηση. Ο αντίστροφος. Ο αντίστροφος. Να με βαφτίσεις. Το Πάσχα λαμπάδα από πατρόλι μπιτζαμοήρωες. Διαλέγεις. Τόσια μου πεις θέλω νόντι. Θέλω, ξέρω εγώ, να πούμε γκορμίτι. Θέλω. Δεν ξέρω, εσύ αυτό το, με το σακουλάκι που δεν το βρίσκει. Άστα το σακουλάκι, τι έχω πάθει. Τι έχω πάθει. Άντε, εγώ είμαι από τα ίδια. Οχ, λοιπόν, έχουμε προσθέσει, το λέω στους καινούργους στην παρέα μας, μία κατηγορία που είναι το μπινελίκι. Δεν εννοούμε μεζεκλίκια, εννοούμε βρισιά. Απλά τη λέμε με μπιπ τη βρισιά, λόγω των ημερών να βγάλουμε την ένταση που έχουμε μέσα μας. Αγαπημένε Πετράνα από το Καλοχώρι. Peter ή αλλιώς Stone from Good Village. Είσαι έτοιμος. Πάμε. Θέλουμε Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, προπονητή και τα λοιπά και τα συναφή και τον Ατάλο για να μην καθυστερούμε. Από... Ωμέγα. Απορώ. Ένας εδώ. Απορώ. Όχι του Χριστοδουλόπουλου, το απορώ. Ας, ένας εδώ. Ένα, φίλε, σε τσάκησα, σε τσάκησα. Πάμε τη βρισιά που είναι εύκολο. Ρούφα... Ρουφιάνε. Μπράβο αυτό, δεν ξέρω να με επιτρέπετε. Ρουφογκοφρέτα. Ροντρίγκο Σοάρες. Ωραίος. Είδες που το προχωράς, φίλε, ξεκίνησες με... Ξεκίνησες δύσπιστα, αλλά... Αλυτό τώρα θα πω και μου ήρθε να τα βγάλω ρεβίθια. Ναι, δεν λες και είμαι άρρωστος. Ναι. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε τραγουδιστή, έχουμε χρώμα, έχουμε προπονητή. Ρόκος, Στέλιος Ρόκος. Ρόκος, βεβαίως, πολύ ωραίος, ναι. Ζω με σκληρή επιδερμίδα με κέρατο μπροστά. Αυτό μου θυμίζει τον πατέρα μου, Ρινόκερος. Ρινόκερος, πολύ ωραίος. Ο πατέρας σου έχει κέρατο μπροστά. Τι είναι αυτά που λες, ρε. Όχι, ρε, είναι χοντρός Ρινόκερος. Άλλο αυτό, διευκρίνησε το, γιατί εγώ λέω χοντρή επιδερμίδα και με κέρατο μπροστά και μου λες μου θυμίζει τον πατέρα μου. Δηλαδή, ξέρεις κάτι. Θα βγει η μάνα σου να τα κάνει όλα κάνω κάτω, φίλε. Μην μας κάνεις τέτοια. Δεν διαλύουμε σπίτια εδώ. Προπονητή μετράει ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Όχι, μην τον παραγαμπίπι. Είπαμε να λέτε το μικρό όνομα, αλλά όχι με στη λέξη. Άλλος. Είπαμε εσύ τον παρα. Άλλος δεν μου έρχεται. Απορώ, έλα ρε. Εύκολος είναι. Ρόκος Χοϊδάς. Δεν το ξέρω τον κύριο. Α, μεγάλος προπονητής. Ρόι Χάτσον. Ο Χότσον. Οι προπονητές δεν τα έχουν πολύ καλά. Και τι άλλο ψάχνουμε. Ψάχνουμε Έλληνα παίχτη. Έλληνα παίχτη. Όχι, Έλληνα παίχτη, Ναι. Εύκολος. Έλα, ρε. Έλληνας παίχτης. Έλα. Κόλλησα. Ένας που είναι, που θυμίζει το όνομά του, είναι ρομαντικός, αλλά δεν είναι. Στην ομάδα μπάσκετ του Άρεος τότε. Γκάλης Γιαννάκης. Να με πεις και για τον Άρη, τώρα. Σε αποτέλειωσε. Λοιπόν. Βάζω το ηχητικό του έχασες, είναι αυτό. Όχι. Το όχι το λέει άλλος, άκου. Όχι. Όχι, δεν θέλω. Όχι. Περίμενα τώρα, κρίνω όλα. Ζουμουσόλα κοτσαρίνα, να τον βάλω τον Πέτρο. Θέλεις να τον βάλω να κερδίσει. Ναι, θέλω. Ναι, θέλω. Ναι, 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 ναι. Κωστή, έπιασες και το τέτοιο και τον αζιάρικο. Σε παρακαλώ, φίλε, τι κάνουμε εδώ τώρα εμείς, φίδια λούζουμε. Αρμέγουμε, φίλε, κοαλά. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Πετράν, δώσε τα τρία τελευταία ψοφία. 19. Διέπρεψε σήμερα. Αλλά και εγώ με το ρο. Κάτι κάναμε, κάτι κάναμε. Και τι, φίλε, πολλά βρήκες, πολλά βρήκες. Πολλά. Πολλά, πολλά. Φιλιά, φιλιά, πολλά. Πάω στους επόμενους. Γεια, γεια σου, Πετράν, σε ευχαριστώ. Πάμε, χαίρετε. Ναι.
Είναι δυνατόν να τα έχουν ξεχάσει όλα, ρε, και κάτω στην δίκη. Αφού τώρα πλέον, άμα μου ρωτάνε κάτι, θα και λέω δεν ξέρω, θα δεν θα λέω δεν ξέρω, θα λέω αλαφούζος. Αλαφούζος, ρε. Αυτό τι έγινε, παιδιά, τι να γίνει, δεν... όλα καλά, όλα. Οι διάλογοι περίπου που εκτυλίσσονται, βροχή εσύ είσαι, βασιλάκι μου. Μπράβο. Οι διάλογοι που εκτυλίσσονται, που διαδραματίζονται, πείτε το όπως θέλετε, στα δικαστήρια είναι περίπου της ίδιας ποιότητας, αλλά και ας το πούμε έτσι αποκάλυψης, όπως στην τουαλέτα που πάει να μπεις, αυτό είναι, φίλε. Το που πάει να μπεις στην τουαλέτα και είναι άλλος. Τώρα πατηδράει όμως η ΠΑΕ, τι έγινε, και στέλνει από εδώ καταγγελία, από εκεί καταγγελία, όλοι που ποθήκανε. Τώρα, περίμενε, κάτι κουμπαριές, κάτι τριγωνάκια, κάτι αυτά, κάτι ραντεβουδάκια, όλα, φίλε. Θυμάσαι τι είχε πει ο Βασιλόπουλος, το θυμάσαι τι είχε πει εδώ. Γι' αυτό δεν πήρα τώρα, γιατί θα πήρα το πρωί, αλλά επειδή θα βγει ο Βασιλόπουλος μετά. Ναι, όλα τα κουμπαριά, τα ξαδέρφια, ο ξάδερφος του ξάδερφου. Είχε πει, περιμένετε και θα δείτε. Εντάξει. Δεν μιλάει, να ξέρεις αυτό. Είχε λίγο κρίνια ο κόσμος, ότι δεν κάνει τίποτα. Ένα πράγμα. Επειδή τον ξέρω 30 χρόνια, τον Βασιλόπουλο. Αν δεν ξέρει, δεν μιλάει. Δεν λέει, ρε παιδί μου. Δεν λέει. Πώς το λέει. Δεν λέει. Προτιμά να μην πει τίποτα. Να πει δεν μιλάω. Αν όμως πει, πάει να πει ότι είναι φίλε φιλτραρισμένο αυτό. Να το ξέρεις. Οπότε... Δεν σε έχω στείλει, θέλω κάτι. Βλέπω κάτι παοξίδες που είναι στεναχωρεμένες, δεν λέει. Δηλαδή επειδή κάναμε μαζί το κάνουμε το 4-0 και αφήσαμε 2-0, θέλανε πάλι ξανά βγει κανένα χ. Όχι ρε παιδί. Κάνανε τρία χρόνια υπομονή κάνανε όλοι αυτοί, να ξέρεις τα ραδιόφωνα. Το ξέρω, υπάρχει. Φίλε, κάτι πρέπει να βγάλουν. Υπήρχε πρόβλημα. Του στεναχωρούμε πολύ. Εδώ συγγνώμη, δηλαδή και στον αέρα. Του βλέπω ορισμένους και λέω γιατί είστε έτσι. Εντάξει, μου λέει, αλλά έπρεπε να γίνει 4-0. Λέει, και δεν είναι εδώ. Οκ, παιδιά. Είναι από τους άλλους που περιμένουν 665 μέρες να χάσουμε. Αλλά επειδή το 666 είναι γρουσούζικο, γι' αυτό το κάναμε. Δεν πειράζει, αγοράκι μου. Δεν πειράζει. Έτσι είναι αυτά. Έτσι. Βασιλάκι, δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία. 6-8-9. Έγινε, Βασίλη! Σας βάζω όλους! Καλώς από το κύριο σε όλους, τα παιδιά στο εξωτερικό, στα δικά μας τα παιδιά εδώ, σε όλα τα ζουμουσάκια. Να σε καλά, αδερφέ μου! Φιλιά! Πάμε! Ναι! Χαίρετε! Γεια σας! Ναι! Γεια σας! Εγώ είμαι! Βεβαίως, εσείς! Γεια σου, ρε Κωστή! Τι γίνεται! Μια χαρά, ξέρεις τι μας έχεις κάνει τώρα. Δεν φτάνει που μας τράλωνες και βλέπαμε κάθε πρωί άμα δεν ακούσουμε τσατσαρό δεν μπορούμε. Τώρα δεν ακούμε, πρέπει να ακούμε και το μεσημέρι. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα. Τι ωραία που τα λες. Ναι, δεν πιστεύω, δεν μου λες, κατάλαβες ποιος είμαι. Αυτός ένα μηδέν. Όχι αυτός ένα μηδέν. Μίλα λίγο. Έλα, δεν θα με βρεις. Είναι η δεύτερη φορά που σε περνώ. Είμαι ο Βλάχος, άντε. Α, αποκλείεται. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ο κουμπάρος του συντριβιανίσκη του Παύλου. Δεν υπήρχε περίπτωση να σε βρω, φίλε. Δεν υπήρχε. Βέβαια δεν υπήρχε. Όχι. Πρέπει δηλαδή τώρα να σε παίρνω καθημερινό τηλέφωνο για να κάποια στιγμή να με πιάσεις. Θα συμπληρώσεις μία δεκάδα τουλάχιστον συνεχόμενη. Α, δεκάδα. Βέβαια, έτσι πάει, φίλε. Μάλιστα. Και μετά θα είμαστε άνετοι. Και μετά, φίλε, θα έχεις διαρκείας. Θα έχεις νυρ. Πώς το λέμε, δεν μου λες Κουστή, είδες που τα έλεγα προχθές ότι πρέπει η ομάδα να κάνει, να παίξει έτσι με τσαμπουκά, όπως το λένε. Α, μπράβο. Άκου λίγο. Ναι, το ακούω. Κελάιδισαν προχθές τα πουλάκια. Κελάιδισαν και θα ξανακελάιδισουν πιστεύω τώρα. Τα πουλάκια κελάιδισαν. Ναι. Τώρα αυτά ακουστεί, αυτά πήρα να σου πω, να περνάς καλά. Αγόρι μου. Και η Παοκάρα δεν μασάει με τίποτα, δεν μας πέφτει με τίποτα. Μ' αρέσει αυτό που σκέφτεστε. Αυτό ρε φίλε, αυτό. Ναι. Τώρα, ναι, αυτό. Υπάρχουν κάποιοι φίλε που έχουν γαϊδουρινή υπομονή. Λοιπόν, επειδή τους αφιερώνουμε, λέω επειδή έχουν γαϊδουρινή υπομονή ρε παιδί μου, δηλαδή δεν το βγάζω εγώ από το μυαλό μου. Όχι. Έτσι. Ναι, ξέρω. Κάποιοι έχουν, γιατί δεν είναι η απλή υπομονή, είναι η γαϊδουρινή, φίλε. Γαϊδουρινή. Γιατί άλλο η κανονική και άλλο η γαϊδουρινή. Σωστά. Άμπραβο. Ναι. Φιλιά. Αυτά ακουστή μου. Φιλιά. Έγινε καλό μεσημέρι. Γεια σου. Να σε καλά. Υπάρχει κόσμος που έχει πραγματικά γαϊδουρινή υπομονή. Και περιμένει τη στραβή. Περιμένει το στραβοπάτημα. Τι να κάνουμε ρε παιδιά δηλαδή.
Τι να κάνουμε, πρέπει όλους να τους ικανοποιήσουμε. Όλους και αυτοί. Δηλαδή περίμεναν τόσο καιρό τη στραβή, περίμεναν την αναμπουμπούλα. Για σκεφτείτε λίγο να περιμένεις το στραβοπάτημα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, κατανοητό. Κάνε λίγο πιο εκεί. Κάνε λίγο πιο εκεί. Και εσύ ήρθες, είπα, σε έφερα εδώ πέρα. Εντάξει, είπαμε. Είπαμε να τα φορτώσουμε στον κόκορο, όχι στο γάιδαρο. Αμέσως και εσύ ήρθες δηλαδή εδώ πέρα τώρα να κάνεις τι, να κάνεις μαγκές. Ο κόκορος που είναι, το κόκορα έχασα. Κόκορα! Έλα λίγο! Να ξέρετε δηλαδή, η εκπομπή πραγματικά έχει ζωντανά μέσα. Πέρα από εμάς δηλαδή. Κοκοράκι, πού είσαι κοκοράκι! Έχασα τον κόκορα, παιδιά. Έχασα τον κόκορα. Όχι δικότα, ρε. Κοκοράκι, πού είσαι κοκοράκι! Πού είσαι κοκοράκι! Αυτό τι είναι εκεί μια ουρά, σαν τζάγκουαρ. Έλα, κάνε, έλα. Έλα, λίγο ήσυχα. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Δεν με αφήνεις να πάω σε διάλειμμα. Δεν με αφήνεις να πω. Βρε, κατανοητό, βρε. Τι καλό παιδάκι, τι καλό ζωάκι. Ούγκο το μωρέ. Αυτά, παιδιά, που λέτε. Αυτά. Θέλω να σας πω ότι 10 παρά, άντε, είδατε. 3 παρά θα κάνουμε την κλήρωση. Πάμε να πάρουμε την τελευταία γραμμή. Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Εδώ Θράσος. Καλώς τον άνθρωπό μου. Καλώς τον. Τι κάνετε, παιδιά. Εδώ. Έχω ήχο μέχρι πώς και από μίγα. Ακούστε λίγο, κύριε Θράσο. Για να ακούσω. Να παίζεις πουλιές με τον αέρα να την πετύχεις, ε. Ακριβώς. Αλλά και γλάρο. Και για την πλάτη μου. Πού τα βρήκες όλα αυτά. Αυτά τα πουλιά μου αρέσανε που άκουσα προηγουμένως. Ναι. Έχω εδώ πέρα διάφορα. Διάφορα ωραία. Υπάρχει ένα πουλί που το λένε. Κότσι φάσα, ένα πουλί λίγο. Λέγεται Ανοιξιάτης. Ανοιξιάτης. Γεια. Τι ωραία. Κύριε Θράσο, σας ακούω. Σας ακούω με χαρά. Να είστε καλά. Πώς είστε. Λοιπόν, χαρούμενος και περιμένω να επαναληφθεί πάλι. Με το ίδιο πρόσωπο να παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ και να καθαρίσει και το επόμενο μάτς και να είμαστε ευτυχεί και χαρούμενοι. Έτσι ακριβώς. Όπως τα έχουμε πει κι άλλοτε, όποια κατάσταση υπάρχει στον ΠΑΟΚ μεταδίδεται και σε εμάς ψυχολογικά. Έτσι. Εννοώ. Πολύ αλήθεια αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε. Γιατί οι παίκτες να μπουν με ορμή, με διάθεση, με κέφι, γιατί είναι παίκτες με μεγάλη αξία και πρέπει να τη δείξουν χωρίς κόμπλες, χωρίς φόβος, χωρίς τίποτε, χωρίς πάθος. Πολύ ωραία μιλάτε, καλή, όπως πάντα. Όπως πάντα. Τα αισθήματα, τα συναισθήματά μας, αυτά είναι. Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά, ναι. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Δώστε μου και το νούμερο μήπως συγκληρωθείτε. Συγγνώμη που 108 είναι το νούμερό μου, δεν έχω τύχει τίποτα. Συγγνώμη που παίρνω πιο συχνά. Αλλά τώρα με το κρύο καθόμαστε. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα, σοβαρά μιλάτε, τι λέτε. Μεγάλη τώρα. Χαρά μας, δεν βγαίνουμε στη μεγάλη και αναγκαζόμαστε και παίρνουμε, επικοινωνούμε με αυτούς που αγαπάμε μας και τιμή μας. Να τους ακούμε. Η συντριβανή είναι εδώ, χαρά μας. Πολύ μεγάλη χαρά μας. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Τι είναι αυτά. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Να είστε καλά, κύριε Θράσο. Γεια σας, αυτό θέλουμε εμείς. Να είστε εδώ και οι μικρότεροι και οι παλιότεροι. Όλοι, μια παρέα τεράστια. Ό,τι ομάδα και αν είστε, ό,τι χρώμα και να έχει η επιδερμίδα σας, ό,τι εθνικότητα και να είστε, αυτά, οτιδήποτε, όπου και αν είστε, μικρή, μεγάλη, χοντρή, ψηλή, τσιβδή, δεν είναι. Οχ! Διάλειμμα και επιστρέφουμε, Βασιλόπουλο, γιατί έχουμε πολλά και σημαντικά να πούμε σήμερα. Επιστρέφουμε! Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Τώρα νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε να συνδεθούμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Γεια σου, Κώστα! Καλό μεσημέρι, Κωστή. Χαίρετε. Χθες κόπηκε η σύνδεσή μας απότομα γιατί πέσαν τα ρεύματα εδώ πέρα και δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε. Ελπίζουμε σήμερα να είμαστε πιο τυχεροί. πόλεμος. Χαμός. Λοιπόν, Κώστα, κάθε μέρα και νέες καταγγελίες από τον ΠΑΟΚ, κάθε μέρα και αδειάσιστα στοιχεία, κάθε μέρα και αποκαλυπτικά έγγραφα που βγαίνουν. Για τα τρίγωνα, για την ΕΕΑ, για τον Τζουγανάκη, για τον Τζουλάκη, για τον Αυγενάκη, για... Τι γίνεται, πες μας. Τι να γίνει. Ό,τι είχε η ΠΑΟΚ προανήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα,
ότι θα τους χορέψεις στο ταψί, έτσι το λέω λαϊκά. Και τώρα απλά βλέπουμε τον τρόπο, τι ακριβώς εννοούσε. Τα στοιχεία είναι αδιάσωστα. Η επιτροπή αυτή που δημιουργήθηκε από τον κύριο Αβγενάκη με αποκλειστικό σκοπό να κυλιτώσει τον ΠΑΟΚ θα ξεστηνιστεί. Και η ενοχή της αποδεικνύεται από την αδυναμία των μελών να παραιτηθούν. Καλύτερα όμως έτσι, γιατί η παραίτηση ίσως θα ήταν μια εύκολη λύση. Ναι. Θα πρέπει με εντολή της κυβέρνησης να απομακρυνθούν για να καταλάβει και ο κόσμος τι παιχνίδι παίχτηκε στην πλάτη του ΠΑΟΚ για να ικανοποιηθούν τα θέλω του Ολυμπιακού με εκτελεστικό όργανο το Λευτέρη Αβγενάκη. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια, δεν υπάρχουν άλλες λέξεις που μπορούν να περιγράψουν τα όσα συνέβησαν σε βάρος του ΠΑΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ήταν όλα στημένα, καλά μελετημένα κατά την εκτίμησή τους σε βάρος του ΠΑΟΚ. Έλα όμως που δεν μπορείς μερικά πράγματα να τα κερδίσεις. Η ενοχή της Επιτροπής, των μελών της Επιτροπής θα αποδειχθεί σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα. Το ξεκατίνισμα του είδε όλη η Ελλάδα. Ναι. Άλλα λέει ο πρόεδρος, άλλα λέει η Ναρούπα. Μια κατάσταση ανέκδοτο σε σχέση με το πώς λήφθηκε η απόφαση. Στο γόνατο. Έχουν περάσει 15 μέρες, το σκεπτικό της απόφασης που με τόση ευκολία εκδόθηκε, της εισήγησης, συγγνώμη, δεν έχει φτάσει ακόμη τα γραφεία της ΠΑΕΠΑΟΚ. Φαντάσου τι μαγείρεμα πέφτει για να μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν, δεν μπορούν, να στηρίξουν την εισήγησή τους. Ναι. Στα δικαστήρια θα αποδειχθούν πάρα πολλά πράγματα. Και μόλις ανοίξουν και οι τηλεφωνικές συνομιλίες, γλέντι. Όλοι όσοι έχουν συμμετοχή δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Ή μάλλον ξέρουν, και αυτός είναι και ο λόγος που άρχισαν όχι να φοβούνται απλά, να λειτουργούν σε πανικό. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προσπαθήσουν, το έχουν επιχειρήσει, να βρουν προσέγγιση στην ΠΑΕΠΑΟΚ για χρυσή τομή. Κάτι που στο προεξοφλό αποκλείεται να συμβεί. Ο ΠΑΟΚ θα δικαιωθεί εάν είναι ένοχος θα υποβιβαστεί. Ή θα δικαιωθεί. Ένα από τα δύο. Δεν υπάρχει βεβαίως. Ούτε τροπολογίες, ούτε τίποτα. Τέτοιου είδους καραγιουζιλίκια. Τελείωσε η ιστορία αυτή. Πρέπει να ξέρουν ότι θα φτάσει πάρα πολύ μακριά. Ναι. Δεν θα επιτρέψει ο οργανισμός του ΠΑΟΚ να κυλιδωθεί η ιστορία του συλλόγου, επειδή έτσι το ήθελαν ο Μαρινάκης, ο Αβγενάκης και τα πυθύνια όργανα τους. Οι Τζουλάκηδες και οι Τζουγκανάκηδες και όλοι αυτοί που συμμετείχαν σε αυτή την παρθοκομωδία. Θα βγουν όλοι στη σέντρα να απολογηθούν για ό,τι έχουν κάνει. Διότι έχουν εκθέσει ανεπανόρθωτα και την κυβέρνηση. Ανεπανόρθωτα. Και αυτό που σου λέω είναι και άποψη κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών που είναι γνωστό πως είναι πυρ και μανία με τον Αβγενάκη. Είναι τόσο εξόφθαλμη η παρέμβαση πολιτική. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Που ακουμπάει όλη την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Τον εξέθεσε. Δεν ξέρω αν η έκθεση της κυβέρνησης ήταν ένα πολιτικό παιχνίδι του Αβγενάκη σε βάρος του Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να πάω τόσο βαθιά. Δεν το ξέρω. Θα αποδειχθεί, θα φανεί. Αλλά μαθαίνουμε πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μέχρι και εκεί. Δεν πολύ αφορούν. Βεβαίως. Στα πολιτικά παιχνίδια, ξέρεις, δεν υπάρχει ηθική. Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Δεν υπάρχει τίποτε. Αν ο Αβγενάκης ήθελε να εκθέσει τον Μητσοτάκη και τους στενούς του συνεργάτες, βρήκε αυτόν τον τρόπο. Τι παραπάνω θα έκανε. Τι παραπάνω θα έκανε. Επειδή και ο ίδιος. Ναι, ναι. Στην Ελλάδα έχουμε κοντή μνήμη. Σε κανένα δύο χρόνια. Κανείς μπορεί να μην το θυμάται αυτό. Έτσι είμαστε εμείς σαν Έλληνες. Στην εκλογική του περιφέρεια, ας πούμε, μπορεί ο Αβγενάκης να πάει να ραντιάσει 30-40 παραμύθια και έτσι να τους πείσει για το τι συνέβη. Ακριβώς. Ή μπορεί η Κώστα μου, όπως στην περίπτωση του κυρίου Νούλη, να επιβραβευτεί για τις κουβέντες που έχει πει. Ο εισαγγελέας μας είπε είπε ανθρώπους. Τον πήρα στον Πειραιά, μπράβο το Λεβέντη που μίλησε έτσι για τους παοξίδες.
υπανθρώπους, ναι. Εισαγγελέας Πειραιώς. Αυτό είναι θέμα εσωτερικής φύσης τώρα εκεί στην, στα δικαστικά. Δεν νομίζω ότι καθάρισε ο Νούλης με την ιστορία αυτή. Δεν το ξέρω πολύ καλά το θέμα. Θέλει λίγο χρόνο έτσι να, το πληροφορη, να πληροφορηθούμε. Όχι το παρασκήνιο, δεν θέλω να πω τη λέξη παρασκήνιο. Τη διαδικασία να πληροφορηθούμε σωστά. Γιατί έχω την εντύπωση ότι θα έχει εξέλιξη το θέμα, Νούλη. Δεν θα τελειώσει έτσι. Ναι. Αν ο ίδιος πιστεύει ότι έτσι θα τελειώσει εύκολα, ναι. Πλανάται. Μάλιστα. Πλανάται πλάνο μικρά. Τώρα αυτό σφήνα το έβαλα. Συγγνώμη κιόλας που μπέρδεψα τα δύο όχι θέματα. Καλά, αλλά... Όχι, καλά ήταν. Ναι, ναι, ναι. Είναι γεγονός. Τι δεν είναι, τι συγγνώμη. Όμως, Κώστα, απλά ναι. Λέω ότι επειδή αυτή η διαδικασία διορισμού του εκεί είχε ξεκινήσει από ό,τι μαθαίνουμε πριν. Το σκάνδαλο της τοποθέτησής του, το ρατσιστικό αυτό παραλήρημα ναι. του κυρίου Νούλη, βεβαίως, ναι, mm-hmm. ρατσιστικό παραλήρημα είναι. Είναι ρατσιστικό παραλήρημα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν άλλες λέξεις για να το χαρακτηρίσω εγώ, ζητώ συγγνώμη κιόλας. Φυσικά. Τι να πω, τον καλό μου άνθρωπο, τι είμαι, δεν είμαι ο Βέγκος. Λοιπόν, και δεν ξεχνάμε κιόλας, δεν παθαίνουμε αλαφούζο. Γιατί πλέον λέω λοιπόν ότι είναι, μισό και λίγο, είναι λοιπόν διαδικασία. Θα δούμε τι έχει γίνει και ποια εξέλιξη θα έχει. Ο Αλαφούζος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από Αλτσχάιμερ, τουλάχιστον στα θέματα του ποδοσφαίρου, έτσι, όχι στα άλλα, με χαρά είναι στα υπόλοιπα. Αλλά ποδοσφαιρικά είναι Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με την κατάθεσή του. Ναι, ναι. Η κατάθεσή του και ένα βίντεο που κυκλοφορεί με δηλώσεις του, γιατί ο Αλαφούζος δεν είναι άλλος ο οποίος έχει δηλώσεις. Δεν είναι σωσίας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Yeah. Δηλαδή, σε ένα μιλάμε για άλλον Αλαφούζο στο βίντεο αυτό το περίφημο έξω από το λεωφόρο και για άλλο Αλαφούζο. Άλλος. Στην κατάθεση yeah. Της δίκης για τους τιμένους yeah. αγώνες. Σωστά. Εδώ είναι άλλος Αλαφούζο σε σχέση με τον Big Four πριν λίγες μέρες. μπορεί να ήταν άλλος Αλαφούζος εκεί. Τι να πω. Δεν ξέρω. Έχει σωσίες. Είναι μεγάλη κοπή. Έχει σωσίες. Μπορεί να έχει κλωνοποιήσει τον εαυτό του. Κάθε φορά πηγαίνει άλλο. Άλλος έκανε τις δηλώσεις εκείνες το 16-15 ποτέ είναι. Άλλος πήγε στο Big Four. Άλλος πήγε να καταθέσει. Δεν μου έρχεσαι εσύ τώρα. Μην. Μην τα ψηρίζει. Μην τα ψηρίζει. Τι ασχολείσαι. Πάντως νομίζω το έπαθα Αλαφούζο είναι έκφραση πλέον. Θυμάσαι κάτι λεφτά που χρωστούσες, έπαθα Αλαφούζο. Όχι, έτσι, όχι, δεν... όχι, 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 δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάμαι τίποτα, δεν θυμάμαι τίποτα. Μα εσύ πες, ναι, αλλά δεν θυμάμαι. Οπότε... Τραγικό, τραγικό, δεν ξέρει ο κόσμος τι να πει. Κώστα, έχουμε... Όχι, ξέρει, ο κόσμος του Παναθηναϊκού ξέρει τι να πει. Ναι, ναι, του βγάλαν και πανό τον... Ναι, ναι. Τι πανό, γίνεται χαμός. Χαμός γίνεται. Δεν μπορεί να αθώνεις την ομάδα που σε έχει... Που σε έχει... Σου είχε προκαλέσει από Παναθηναϊκό τόσα βήμα. Κατακρεούργησε να πούμε. Διαιτητικά. Να σου πω για την Ιζούπολη. Τι να σου πω. Για ποιο να πρωτοπώ. Ναι, για τα έσχη τότε με το ΣΥΣΕ. Για το έσχη. Ναι, διαιτητή κάναν και εκείνο στην ΟΕΦΑ. Ναι, ναι, ναι. Ποιος τους έσφαζε. Ο Ατρόμητος Αθηνών. Ο Πανσεραϊκός. Ποιος τους έσφαζε. Η Δόξα Δράμας. Ακριβώς. Ποιος. Ο Λεβαδιακός. Ο Θρασίβουλος. Θυμάσαι ο Θρασίβουλο. Ποιος τους έσφαζε. Ποιος τους έσφαζε, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν θυμάται τίποτα. Ναι, θλιβερός, θλιβερός. Κρίνεται από το κοινό και τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δηλαδή, είναι εκ του περισσού. Όταν εκ των έσω, όταν το εσωτερικό του οργανισμού του Παναθηναϊκού βράζει, η δική μας άποψη νομίζω ότι είναι περιττή. Ακριβώς, ακριβώς. Να σου πω Κώστα ότι υπάρχει άλλη μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση από τις ελληνικές κοινωνικές οργανώσεις μέλη του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Μαύρης Θάλασσας Κεντρικής Ασίας που είμαι βέβαιος ότι... Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να τη διαβάσεις. Είναι μακροσκελέστατη, δεν ξέρω αν θέλεις. Επέλεξε τα καλύτερα σημεία να ακουστούν λοιπόν, για να καταλάβει και ο κόσμος. Μεταξύ άλλων λέει... Προσβάλλεται ένας χαρισματικός άνθρωπος ο οποίος είναι αφοσιωμένος άνευ ορίων στα ιδανικά της Ορθοδοξίας και του παγκόσμιου ελληνισμού, παράδειγμα ανθρώπου που προσφέρει πολλά στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε ολόκληρο τον κόσμο, στη διάδοση των ιδανικών και των αξιών της Ορθοδοξίας, της συνένεσης και της ενίσχυσης των σχέσεων των Ελλήνων εξωτερικού και πρωτίστως της νεολαίας με την ιστορική πατρίδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος σε διάφορες χώρες χτίζει εκκλησίες,
παρέχει τεράστια βοήθεια σε μοναστήρια και διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο για να ληφθεί άδεια από την τουρκική κυβέρνηση για να τελεστεί ιστορική λειτουργία στη Μονή Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα, σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού για πρώτη φορά έπειτα από 88 έτη μετά από απαγόρευση το 1923 ανάμεσα σ' άλλα. Ανάμεσα στα άλλα, είναι μακροσκελέστατη, είμαι βέβαιος θα την δούμε και στο Ιμπάου. Στο Μαρινάκι που έπιασε στο στόμα του Σαββίδη και τον χαρακτήρισε Ρώσο. Και σε όλο τον Ολυμπιακό δηλαδή. Εδώ. Ωραία. Αυτά. Αλήθειες λέει, δεν είναι ότι το βγάλαν από το μυαλό τους. Ανάμεσα στα άλλα είναι μακροσκελέστατη. Οι ελληνικές οργανώσεις... Τα μυαλά μας εμείς δεν βγάζουμε τίποτα. Τα μυαλά μας προσπαθούν να επηρεάσουν. Ακριβώς. Όλοι αυτοί. Και ανάμεσα σε αυτούς και πολλοί συνάδελφοι δικοί μας, δυστυχώς, οι οποίοι δεν έχουν ούτε ηθική, ούτε κόκκινες γραμμές, ούτε τίποτα. Ναι. Προσπάθησαν να μας παρουσιάσουν, να μας πούνε ότι δεν υπάρχει πέναλτι στο Τέλκα. Και ότι το χέρι είναι στο νόμο. Είναι μέσα στην περιοχή, ότι το χέρι είναι στο νόμο. Πληρωμένες αγραφίδες που αυτοεξευτελίζονται, δεν έχουν καμία θέση στο χώρο, αλλά ο χώρος είναι τόσο διαλυμένος ο δημοσιογραφικός που αντλούν δύναμη τέτοιου είδους άνθρωποι να υπάρχουν και να χαρακτηρίζονται σήμερα ως δημοσιογράφοι. Αυτοί όλοι που προσπαθούν να... που είναι πιστά όργανα ιδιοκτητών, πιστά όργανα ιδιοκτητών, που τους κατευθύνουν για το πού θα δουλέψουν και πώς θα δουλέψουν, από πού θα παραιτηθούν, από πού θα παραιτηθούν, τι θα γράψουν, πώς θα το γράψουν, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ότι η κοινωνία κρίνει. Η κοινή γνώμη δεν είναι δυνατόν να αφήσει χωρίς κρίση τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Να πω για μια αμφισβητούμενη φράση, εγώ το βλέπω έτσι και εσύ αλλιώς, να το δεχτώ. Άλλο αυτό. Αλλά για μια καθαρή φράση να προσπαθούν να μας πούν να διαβάζουν για ελβετικούς σουλιάδες και για κίζες και για... Και ποιος, ο κίζες τι τους έκανε δηλαδή. Πέρασαν τόσα χρόνια και ακόμη δεν έχω πάρει απάντηση. Τίποτα. Πού αδίκησε τον Παναθηναϊκό ο Κίζας εκείνον τον ημιτελικό. Έβαλε ο ΠΑΟΚ ένα goal offside. Πουθενά. Όχι, περίμενε. Όχι. Έδωσε πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Όχι. Υπήρξε περίπτωση πέναλτι για τον Παναθηναϊκό που δεν την έδωσε. Όχι. Όχι βέβαια. Πάμε να έφαγε 4 γκολ τότε. Ο Κίζας έφταγε. Ναι. Ναι. Σου ξαναλέω να βάλουμε το παιχνίδι. Σκόραρε πάω γκολ του λες offside, όχι σου λέω. Πήρε πέναλτι στα 4 γκολ, όχι, καθαρά ήταν. Έβαλε ένα γκολ ο Παναθηναϊκός και το ακύρωσε, όχι. Υπήρχε φάση πέναλτι για τον Παναθηναϊκό που δεν έδωσε, όχι. Άρα. Πώς θα σας αφήσω τότε το παιχνίδι. Να τελείωνε 1-0, να κάνω μια κουβέντα, ρε παιδί μου, έφραυστο. Ναι, 1-0. Ρε Καραγκιόζη, δες 4-0 τελείωσε. Κάπως έπρεπε να δικαιολογήσουν τα πατατράκια. Ποιος είναι ο μυντικός σουλιάς, που άμα ο Λάμπρου δεν χραμοπατούσε δύο φορές, θα πήγαινε το σκορ 4-5-0. Έτσι, έτσι. Ποιος είναι ο μυντικός σουλιάς. Κώστα, έχουμε μάτς την Κυριακή με Όφη και υπάρχουν ερωτήματα και από ακροατές. Η δική σου διέστηση, τι πιστεύεις ότι θα κρατήσει από τις αλλαγές του μάτς του Κυπέλου και θα τα ξαναδούμε την Κυριακή με τον Όφη. Κοιτάξτε, είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Άλλος ο Όφη, άλλος ο τρόπος αντιμετώπισης του Όφη, άλλος ο τρόπος αντιμετώπισης του Παναθηναϊκού. Και επίσης υπάρχει και ένα παιχνίδι ρεβάνς. Μπορεί στον ΠΑΟΚ να εστιάζουν στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Όφη, αλλά εγώ σου λέω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού υπάρχει και η ρεβάνς στο ΆΚΑ που υπάρχει με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει τώρα. Και ακολουθεί και παιχνίδι δύσκολο μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για τον ΠΑΟΚ, πρωταθλήματος πάλι. Άρα, συνολικά θα σκεφτεί ο Φερέιρα για τον τρόπο διαχείρισης του υλικού στην επόμενη 30 αγώνων αρχής γεννόμενης από το παιχνίδι με τον Όφη την Κυριακή στην Τούμπα. Είναι πολλά, δίδαξε πολλά και σε παίκτες και στην τεχνική ηγεσία το παιχνίδι της Κυριακής. Θα κρατήσει τη λειτουργία της ομάδας με τετράδα πίσω και όχι με τριάδα. Θα κρατήσει την συμπεριφορά του ΠΑΟΚ στο pressing με Πέλκα και Μπίσεσβαρ. Ναι, ναι. Δεν λέω καλός ή κακός, έτσι λέω. Ναι. Εικόνα. Και σίγουρα άρα, θα κρατήσει στο 8, ναι.
Όχι, όχι, δεν λέω τέτοια πράγματα. Δεν λέω, δεν λέω, α, αυτό, δεν λέω αυτό. Μάλιστα. Λέω, ναι, ότι μου είπε τι θα κρατήσει. Σου λέω ότι κρατάει. Τι κρατάει, μάλιστα. Την αποτελεσματικότητα του ΠΑΟΚ στο pressing με την τριάδα Μπίσεσβαρ, Πέλκα, Λινιού και το Βιερίνια προωθημένο. Την τετράδα πίσω στην άμυνα. Με τις προωθήσεις Βιερίνια. Αυτά όλα θα τη δώσουν. Θα δώσουν στον προπονητή την δυνατότητα να αποφασίσει για την εικόνα της ομάδας την Κυριακή, την εικόνα της ομάδας την Τετάρτη στο ΆΚΑ και την εικόνα της ομάδας την μεθεπόμενη εβδομάδα. Είναι ένα ολόκληρο πακέτο. Δεν είναι εύκολο να απομονώσω και να το πω. Θα δούμε τον Μίσης 8 και δίπλα τον Ντούγκλας ή δίπλα τον Μαουρίσιο. Θα έχει αλλαγές πάντως ο ΠΑΟΚ της Κυριακής σε σχέση με την Τετάρτη. Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ που είδαμε την Τετάρτη κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ναι. Το Ζήφκοβιτ σίγουρα. Θα αγωνιστεί το δίδυμο Βαρέλα Ίγκασον. Δεν θα αλλάει. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πολλά που θα ζυμωθούν στο μυαλό του προπονητή για να έχουμε την ενδεκάδα, αν αυτό θέλεις να μου πεις, για το μάτς κόντρα στους κριτικούς. Έχω ερωτήματα δηλαδή σχετικά με αυτό. Ας πούμε, θα τον διατηρήσει πίσω το Βιερίνια, θα ξεκουράσει τον Γιαννούλη. Ο κόσμος το ρωτάει. Αυτό που μας είπες καλύπτει ότι δεν είναι ένα μάτς μόνο ξεχωριστό, είναι μια σειρά. Δεν είναι ένα μάτς. Ναι. Δεν είναι ένα μάτς. Οπότε πρέπει να κάνει διαφορά. Είναι μια στρατηγική που θα ακολουθήσει η τεχνική ηγεσία, την οποία ας έχουμε λίγο υπομονή να τη διαπιστώσουμε στη διάρκεια των αγώνων. Είναι ωραία η συζήτηση ποδοσφαιρική. Απλά τώρα τα πράγματα είναι λίγο. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ πλέον προβλέψιμος. Πολύ σημαντικό αυτό, Κώστα. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ για τους αντιπάλους. Είχε γίνει, είχε γίνει. Η μετατόπιση Βιερίνια, η διαχείριση του Μάτος, η μελλοντική διαχείριση Γιαννούλη, η διαχείριση ενός τετραγώνου εκεί με Μίσιτς, μέσα στο οποίο συμμετέχουν Μίσιτς, Ντούγκλας, Μαουρίσιο, Πέλκας, Λιμιός, Μπίσεσβαρ, Λάμπρου. Ναι, και ο Λάμπρου βεβαίως. Είναι θέματα που είναι ατού στα χέρια του προπονητή για να πάψει ο ΠΑΟΚ να έχει προβλέψιμη εικόνα σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα του, τον σχηματισμό του και την αντίδρασή του στην ώρα του αγώνα. Τον τρόπο ανάπτυξη, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσουμε κάτι άλλο. Αύριο Φόρτσα περιμένουμε πάλι όπως κάθε Σάββατο να δούμε ψωμάκι μπόλικο. Κλείστε από τώρα και όλα τα όσα περιμένει ο κόσμος από τη Φόρτσα, όπως μας έχει μάθει. Ωραία. Σε ευχαριστούμε. Πολύ έχει αύριο πάλι. Θα ανακαινάξουμε. Σε ευχαριστούμε. Αυτό θέλουμε. Καλό μεσημέρι σε εσένα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Κώστα. Σε ευχαριστούμε. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο ήταν μια προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μαριλής, 1 με 46. 29. Γεια σου, Μαριλής. 29. Ένθετο η Μαριλής. 29 είναι ο Παναγιώτης Κάτζης ή Κατζής, δεν ξέρω που πηγαίνει ο τόνος, σε 5.46. Εσύ κερδίζεις την εγκυκλοπαίδεια του ΠΑΟΚ για το μπάσκετ. Θυμίζουμε ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι της εκπομπής Ποιος Αυτός 1-0. Κάθε μεσημέρι 2 με 3 είναι το πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου Αλφα Πάρκ. Εκεί με τις εξαιρετικότερες, με τις πιο φτηνές τιμές, 4,5 ευρώ η πρώτη μέρα, 8,5 η δεύτερη, στις 3 μέρες 10,50 και πάει λέγοντας 42-44-44. Σας φιλώ γλυκά, μένετε καρφωμένοι στο Λίμπερο, έρχεται Γιώργος Αγόρας, θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Bye, bye, bye!